τελευταία 5 χρόνια είναι αλήθεια ότι ήταν πολύ δύσκολα και απρόβλεπτα για την οικονομία και για τη χώρα μας. Αλλά αυτά τα 5 χρόνια για τη Sinel Capital ήταν χρόνια δημιουργίας και ανάπτυξης, που μας έχει οδηγήσει σήμερα να είμαστε κατά γενική ομολογία το συνώνυμο της εναλλακτικής χρηματοδότησης στην Ελλάδα. Η ιδέα πάνω στην οποία στηρίχθηκε Sinel Capital, η ιδέα του Νίκο του Χλωρού και εμένα, ήταν ότι υπάρχουν καλές και αξιόχρεες ελληνικές εταιρείες, οι οποίες παρά τα χτυπήματα που δέχτηκαν στην κρίση, αντέχουν και όχι μόνο αντέχουν, αλλά μπορούν και να αναπτυχθούν, φτάνει να έχουν την κατάλληλη υποστήριξη. Υποστήριξη που δυστυχώς το τραπεζικό σύστημα, για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε, δεν μπορούσε να προσφέρει. Και βέβαια, η πεποίθηση αυτή στηριζόταν και στην πίστη ότι μπορούμε εμείς να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε λύσεις για αυτές τις εταιρείες. Η διαδρομή δεν ήταν καθόλου εύκολη. Σε ένα θεσμικό περιβάλλον που κάθε άλλο παρά ευνοεί την καινοτομία και σε ένα οικονομικό περιβάλλον που έσπασε κάθε ρεκόρ αβεβαιότητας, εμείς είχαμε να αντιτάξουμε την τόλμη μας, την επιμονή μας και τον επαγγελματισμό μας. Μαζί με τις εταιρείες στις οποίες επενδύσαμε τελικά, σχεδιάσαμε λύσεις οι οποίες βασιζόντουσαν στη φιλοσοφία του win-win και χαρακτηριζόντουσαν από την ταχύτητα, την ευελιξία και τη διαφάνεια. Και είμαστε πολύ περήφανοι που βλέπουμε ότι αυτές οι λύσεις δεν ήταν ευκαιριακές, αλλά δομικές για την ανάπτυξη αυτών των εταιριών. Όπως φαίνεται από το γεγονός ότι πάνω από τις 3 στις 4 εταιρείες που έχουμε επενδύσει επανέρχονται με καινούργια αιτήματα χρηματοδότησης. Έτσι, χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς μεγάλα λόγια, έχουμε καταφέρει αυτά τα χρόνια να υπερδιπλασιάζουμε τα μεγέθη μας κάθε χρόνο, να έχουμε κάνει πάνω από 70 επενδύσεις σε αυτή την πενταετία. Πάνω από τις μισές έχουν λήξει, χωρίς να έχουμε καμία επισφάλεια. Η εταιρεία μας είναι εισηγμένη στην κύρια αγορά του Κομματιστρίου Αθηνών. Έχει πάνω από σχεδόν 400 μετόχους, στους οποίους προσφέρει και αρκετά ελκυστικές, πιστεύουμε, μερισματικές αποδόσεις. Υπάρχουν άξιες εταιρείες και η ελληνική υγιής επιχειρηματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που πολλοί θέλουν να μας κάνουν να πιστεύουμε. Και αξίζει να στηριχθεί, γιατί είναι ο μόνος τρόπος τελικά η χώρα μας να μπορέσει να ευημερήσει.